Η ειδικογραφία σχηματίστηκε σε βάρο 6 ατόμων για σύσταση συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών. Συνελήφθησαν πέντε από τα μέλη τη οργάνωση. Εξαρθρώθηκε συγκεκριμένα ύστερα από εμπεριστατωμένε έρευνε στον αστυνομικό του τμήματο Συνοριακή Φύλαξη Δημοτήχου τη Διεύθυνση Αστυνομία Ορεστιάδα, εγκληματική οργάνωση η οποία προωθούσε παράνομα στο εσωτερικό τη χώρα μη νόμιμου αλλοδαπού. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία έξι μέλων τη οργάνωση. Τεσσάρων Ελλήνων ηλικία 50, 36, 34 και 32 ετών και δύο αλλοδαπών, υπηκών Πακιστάν ηλικία 28 και 33 ετών, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και μεταφορά. Αναλυτικότερα ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε ο 50χρονο, ο οποίο ερχόταν σε επαφή με άγνωστο μέχρι στιγμή μέλο και στη συνέχεια επιβαίνοντα σε όχημα με οδηγό τον 36χρονο, καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματο στο σημείο παραλαβή των μη νόμων αλλοδαπών. Ακολούθω αφού επιβίβαζαν σε όχημα του μη νόμου αλλοδαπού, του μετέφεραν παράνομα στη χώρα. Ο 32 Επιβαίνοντα σε έτερο όχημα, είχε το ρόλο του προπομπού στο όχημα που μετέφερε του μη νόμιμου Ολλαδαπού, υποδεικνύοντα ασφαλέ δρομολόγιο για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων. Ο 28χρονο πραγματοποιούσε κλοπές οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια διέθετε στην οργάνωση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη μεταφορά των παράνομων μεταναστών. Συνολικά κατασχέθηκαν τρία γιο αυτοκίνητα και πέντε κινητά τηλέφωνα. Εξυγνίαστηκαν υστερά από τι έρευνε των αστυνομικών του Τμήματο Ασφάλεια Κομοτινή 5 απάτε και 12 απόπειρε απάτη σε βάρο ηλικιωμένων κυρίω ατόμων που διαπράχθηκαν τον τελευταίο μήνα στην Κομοτινή και στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα, συνελήφθη το πεσημέρι τη περασμένη Πέμπτη στην Κομοτινή από του παραπάνω αστυνομικού, 30χρονο σε βάρο του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτε. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δύο συνεργού, τα στοιχεία ταυτότητα των οποίων διερευνώνται. Συγκεκριμένα, άγνωστο μέχρι στιγμή δράστη επικοινωνούσε τηλεφωνικά με μία 68χρονη μεδαπή και προφασιζόμενο ότι ο γιο τη ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, τη ζήτησε να καταβάλει χρηματικό ποσό προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση. Ακολούθω, ο 30χρονο μετέβη στην οικία τη και παρέλαβε το χρηματικό ποσό των χιλίων ευρώ, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από του ειδοποιηθέντε αστυνομικού. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε το παραπάνω χρηματικό ποσό. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι οι δράστε τον τελευταίο μήνα, χρησιμοποιώντα την ίδια μεθοδολογία, εξαπάτησαν ακόμη τέσσερι γυναίκε ηλικία από 75 έω 85 ετών στην Κομοτινή και στην Αλεξανδρούπολη. Αποσπώντα από αυτέ συνολικά το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ. Επίση, το ίδιο χρονικό διάστημα, οι δράστε, με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν στην κομμωτινή ακόμη 12 ηλικιωμένα κυρίω άτομα, χωρί όμω να τα καταφέρουν.